Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Ευχαριστήριο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη. Δηλώσεις Γιάννη Ζαμπούκη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την νίκη στις εκλογές. Νίκος Γαλατούμος, νέος δήμαρχος Αμοθράκης, προχωράμε μαζί και ενωμένοι για το νησί. Γιάννης Γκαράνης, νέος δήμαρχος Κομωτινής, το ποσοστό που πήραμε μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε για την κοινωνία των πολιτών. Με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και με την ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Βαγγέλης Λαμπάκης, προς όλους τους δημότες του Διευρυμένου Δήμου. Με βαθιά συγκίνηση αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλο το λαό του Διευρυμένου Δήμου της Αλεξανδρούπολης για να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί η αλήθεια είναι πως η επαφή μαζί του ευαισθητοποίησε περισσότερο την ψυχή μου και το συναίσθημά μου. Διείσδησα σε μέγιστο βαθμό στην υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, στοιχείο που είναι απαραίτητο να υπάρχει σε έναν αυτοδιοικητικό. Γνώρισα τον πόνο των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκεί που περίσευε. Προσπάθησα με εντυμότητα να λύσω περισσότερα προβλήματα και να διοικήσω με σοφροσύνη. Θύμωσα και πικράθηκα πολλές φορές και χάρηκα λιγότερες. Τελικά, διαπιστώνοντας ότι όλα αυτά είναι η αληθινή ζωή, θεωρώ ότι ανταμείφθηκα, συνεχίζοντας με το κεφάλι ψηλά και τη συνείδησή μου ήσυχη. Στο Δήμο της Αμοθράκης τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχουμε ήδη πει και ξέρετε, εκλέγεται νέος δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γαλατούμος, επικεφαλής της παράταξης Ενωτικό Κίνημα, με ποσοστό 53,11% έναντι του κυρίου Θανάση Βίτσα, ο οποίος και πήρε 46,89%. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Νίκος Γαλατούμος για να ακούσουμε τις πρώτες του σκέψεις, τα πρώτα του συναισθήματα να μοιραστεί μαζί μας. Κύριε Γαλατούμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχήν πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε που οι δημότες της Αμοθράκης, που οι συμπατριώτες σας, σας τίμησαν και σας εμπιστεύτηκαν. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Εμείς πάμε για την επόμενη μέρα. Είναι ανάμεικτα λίγο τα συναισθήματα. Γιατί? Δεν είναι μόνο χαράς και ικανοποίησης και μεγάλης ευθύνης ενδεχομένως. Εννοείται. Έχω θλίψει γιατί ήρθαν κάπως τα πράγματα δύσκολα για τον κόσμο. Στεναχωρέθηκε πολύς κόσμος γιατί υπήρξε πολύ πόλωση από κάποια παράταξη και το είδατε. Τι γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν περίμενα τόσο πόλωση ειλικρινά. Περίμενα να γίνει μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα όλη η προεκλογική εκστρατεία. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποια άτομα τα οποία προσπάθησαν και τορπίλησαν όλη τη διαδικασία αυτή της εκλογής και ειδικά της δεύτερης Κυριακής. Και αυτό είναι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Λέτε ότι ενδεχομένως το νησί για αυτούς τους λόγους αναγκάστηκε να διχαστεί, ενώ δεν θα έπρεπε. Ακριβώς. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Φέραμε πάρα πολύ κόσμο σε δύσκολη θέση. Με λυπεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Ωστόσο, όμως, έχουμε ένα αποτέλεσμα τώρα, κύριε Γαλατούμο. Ακριβώς. Η κάλπη είναι πολύ συγκεκριμένη, σας ανέδειξε δήμαρχο. Μετά, όμως, από μία συμφωνία που κάνατε, συμφωνία με την ωραία χρήση της λέξης για να μην παρερμηνευτώ, έτσι, με τον κύριο Γιώργο Χανό, θεωρείτε ότι συνετέλεσε και ο κύριος Χανό σε αυτό το αποτέλεσμα? Μάλιστα. Λοιπόν, ας κάνει όσον αφορά το πώς πήγαν οι εκλογές εδώ, ο καθένας ας κάνει την αυτοκριτική του για οποιονδήποτε και ας το δούμε. Όσον αφορά τώρα από εκεί και πέρα με τη συμφωνία με τον κύριο Χαρό, τίποτα δεν έγινε κάτω από το τραπέζι. Σας το είπα και από την αρχή. Ήμασταν πιο κοντά σαν παρατάξεις, σαν προγράμματα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κινήθηκα και πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με την παράταξη του κυρίου Βίτσα, οι οποίοι θέλουν να σκεφτούν και να διαπραγματευτούν και να κάνουν και να ράνουν. Εγώ πήγα ευθύς, μίλησα με τον κύριο Χανό και με την παράταξή του. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά κοινά. Δεν μας χωρίζει σχεδόν τίποτα απολύτως. Και από εκεί και πέρα πάθηκε η απόφαση να στηρίξει τη δικιά μας την παράταξη. Πράγμα και που έγινε και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Και μάλιστα αυτή την απόφαση, όπως είπατε, την πήρατε λίγο πριν την κάλπη της δεύτερης Κυριακής, έτσι ώστε οι δημότες της Αμοθράκης να ήξεραν ποιους ψηφίζουν και γιατί τους ψηφίζουν. Δηλαδή αυτή τη συμφωνία την βάλατε στην κρίση των κατοίκων της Αμοθράκης, να αποφασίσουν και θετικά ή ακριβώς, τα αρνητικά. Ακριβώς, κυρία Μπασκάτση, έτσι ακριβώς γίνονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο.
Θέλω να πω, δεν έγινε μία συμφωνία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Έγινε μία συμφωνία πριν το αποτέλεσμα για να ήξεραν και οι Σαμοθρακίτες τι να έκαναν. Ακριβώς, αυτό έγινε. Τώρα, πείτε μου πώς θα πορευτείτε από εδώ και έπειτα. Μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου 3 μηνών για να προετοιμαστείτε, να δείτε πώς πραγματικά μπορείτε να λειτουργήσετε μόλις αναλάβετε τα ενία του Δήμου. Σκέφτεστε καθόλου πώς θα είναι εκείνη η πρώτη μέρα με το που θα μπείτε μέσα στο Δημαρχείο, κύριε Γαλατούμο? Εγώ θέλω να αρχίσω από τώρα, από αύριο, από μεθαύριο, ήδη τις πρώτες επαφές με περιφέρεια, με Δήμο Αλεξανδρούπολης, γενικά με οποιοδήποτε άτομα μπορούν να βοηθήσουν, με βουλευτές, με υπουργούς. Θα κάνω τις πρώτες επικοινωνίες. Θα περάσω από το Δήμο να ενημερωθώ για όλα τα έργα τα οποία τρέχουν και τα άλλα τα οποία είναι για να τρέξουν. Να δούμε σε τι στάδιο είμαστε και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παραπάνω. Κύριε Γαλατούμο, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αμέσως μετά θα έχω και τον κύριο Γιώργο Χανό τηλεφωνικά, αλλά θέλω να σας θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για να ξέρουν επίσης οι Σαμοθρακίτες πώς θα πορευτείτε από εδώ και έπειτα. Θα αξιοποιήσετε με κάποιο τρόπο τον κύριο Χανό ενεργά? Εντάξει, αυτό το έχουμε καταλάβει ότι θα τον χρησιμοποιήσετε με την καλή πάλι χρήση της λέξης σε κάποια κομβικά θέματα και σημεία στον Δήμο της Σαμοθράκης, αλλά τον τρόπο τον έχετε σκεφτεί, τον έχετε συναποφασίσει? Δεν έχουμε μιλήσει για λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κύριος Χανός μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο Δήμο και με την εμπειρία του και γενικά από τις πολιτικές του γνωριμίες σε πολιτικές του τοποθετήσεις γενικά. Πιστεύω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μείνει παροπλισμένος. Πρέπει να είναι ενεργός, πρέπει να τον έχουμε κοντά μας και να μας βοηθήσει. Στο πλάι σας και ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Πετρούδας. Όλοι συστρατεύτηκαν μαζί σας, κύριε Γαλατούμα. Γι' αυτό λέω, αυτό σας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσετε. Υπάρχει λοιπόν εμπειρία και από τον κύριο Πετρούδα και από τον κύριο Χανό. Υπάρχει όρεξη πολύ από τα νέα τα άτομα τα οποία είναι εκλεγμένα και όλοι μαζί νομίζω θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο που αυτό θα δείξει και το πώς σκέφτεστε και πώς θέλετε να λειτουργήσετε όλοι μαζί συνολικά. Αυτοί που δεν σας ψήφισαν, δεν σας εμπιστεύθηκαν, δεν τους πείσατε τέλος πάντων, τι θα τους λέγατε σήμερα, κύριε Γαλατούμο? Να μας παρακολουθήσουν πώς θα κινηθούν από τώρα και μετά και να είστε σίγουροι ότι θα τους πείσουμε. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κανένας, ήταν το λογότυπο του συνδυασμού μας και πράγματι δεν περισσεύει σε εμάς κανένα. Κανένας, μου συγχωρείτε απολύτως. Κύριε Γαλατούμο, θα σας ευχηθούμε και σε εσάς καλή επιτυχία σε αυτήν την διαδρομή που ξεκινά σε λίγο χρονικό διάστημα. Μία γεμάτη τετραετία ευχαριστώ, σας περιμένει. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, κύριε Γαλατούμα. Εμείς θα την παρακολουθούμε όπως αντιλαμβάνεστε αυτή την πορεία και θα είμαστε εδώ για να επικοινωνούμε το έργο σας και τα βήματά σας με τους κατοίκους της Σαμοθράκης. Παραμένουμε τώρα στη Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται και ο επικεφαλής της παράταξης Σαμοθράκη 2020, ο κύριος Γιώργος Χανός, για να σχολιάσουμε μαζί του τα αποτελέσματα των εκλογών. Κύριε Χανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια και σε εσάς με μία έννοια, διότι μετά και την δική σας την σύμπραξη, τη συμφωνία με την παράταξη του κυρίου Νίκου Γαλατούμου, είχαμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είχαμε με δήμαρχο τον κύριο Γαλατούμου, έτσι δεν είναι? Θα τα δεχτώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας ένα πρώτο σχόλιο για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται από εδώ και έπειτα στο όμορφο νησί μας. Η κατάσταση είναι ότι πλέον έχουμε αλλαγή. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίσατε όλα αυτά τα 5 χρόνια, είχαμε ένα παντοδύναμο δήμαρχο, τον κύριο Βίτσα. Τώρα οι πολίτες δεν είδαν ότι ακριβώς δεν πέτυχε σε όλα αυτά τα οποία όλα τα χρόνια είχε καταφέρει να δώσει ένα χαρακτήρα, ας το πούμε προσωπικό, με την έννοια ότι ήταν ο άνθρωπος που θα έλυνε τα μεγάλα ζητήματα της Σαμοθράκης. Το γιατί είναι δικό του θέμα και του στενού του περιβάλλοντος. Εκεί πρέπει να αναζητήσει τα αίτια. Ο κόσμος επομένως είδε και καταψήφισε την πολιτική του, η οποία δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τον νησί. Και σε αυτά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει το από εδώ και έπειτα, κύριε Χανέ. Από εδώ και πέρα πώς προχωρά το νησί της Σαμοθράκης, έτσι? Από εδώ και πέρα έχουμε πλέον μια δημοτική αρχή, η οποία μαζί, όπως είπαμε από την αρχή, θα είναι μια κοινή παράταξη με δήμαρχο
τον κύριο Γαλατόμο. Θα έχετε εγώ... όμως ενεργό ρόλο και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που είχατε κάνει. Θα έχω ενεργό ρόλο, γιατί υποχρεούμαι να έχω ενεργό ρόλο και για αυτούς που με ψηφίσανε και για αυτούς όμως το σύνολο της Αμοθράκης, γιατί μπορώ να προσφέρω αυτή τη φορά πράγματα, γι' αυτό έβαλα και υποψηφιότητα για αυτά τα πράγματα. Ο ενεργός σας, κύριε Χανέ, ο ενεργός ρόλος έχει να κάνει ενδεχομένως με μια αντιδημαρχία, με ποιο τρόπο? Όχι. Ο ενεργός ρόλος έχει να κάνει ακριβώς με, όπως αν το πούμε, μια συγκυβέρνηση. Όπως έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα, αλλά τέτοια συγκυβέρνηση όμως με, μπορεί να σας πω, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς άλλο τίποτα. Εγώ μπορώ να χειριστώ πολλά και μεγάλα ζητήματα του νησιού με την έγκριση του Δημάρχου, και αυτό θα κάνω, γιατί αλλάζουν και οι σχετισμικές στην Αλεξανδρούπολη και στην περιφέρεια. Περιφέρεια μάλλον όχι, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, και ίσως σε λίγο και σε κυβερνητικό επίπεδο. Επομένως εγώ έχω να χειριστώ πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα, δηλαδή θα ξαναβάλουμε πάλι τα μεγάλα ζητήματα μπροστά στο τραπέζι με την καινούργια κυβέρνηση. Έχουμε έτοιμες μελέτες, εγώ θα παλέψω να κερδίσω όσο δυνατόν 2-3 χρόνια τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ και όσο άλλο η χρηματοδοτικό υπάρχει με τα αίτημα που υπάρχουν, και για το μέλλον θα χαράξουμε τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Επίσης, κύριε Χανέ, ένα μεγάλο ζήτημα είναι... Κύριε Χανέ, εσείς μαζί με τον κύριο Γαλατούμο κάνατε μία συμφωνία και μία συνεργασία και μία συνεννόηση πριν την κάλπη του δεύτερου γύρου, έτσι ώστε οι νησιώτες, οι κάτοικοι της Αμοθράκης, να ήξεραν εκ των προτέρων τι θα έπρεπε και ποιο θα έπρεπε να επιλέξουν. Θεωρείτε ότι αυτή ήταν μια έντιμη στάση και ότι έτσι έπρεπε να οδηγηθείτε στις κάλπες και όχι οι συμφωνίες μετά τις κάλπες και μετά το αποτέλεσμα? Εδώ πρέπει να βάλουν τα πράγματα όπως είναι. Εγώ δεν έκανα ποτέ συμφωνία με κανέναν πριν από τη Δευτέρα που έκανα τη συμφωνία. Ο καθένας κατέβαινε ανεξάρτητος. Εγώ είπα μάλιστα ότι δεν συμφωνώ με τον κύριο Γαλατούμο να κατέβει αυτόνομα. Εκείνος προτίμησε να κατέβει, είχε τους λόγους του και δικαιώθηκε, αλλά αυτά που λέγονται είναι έξω από μένα. Δεν γίνονται αυτά, η περίφημη συσκευασία των 2:1. Δεν είναι αυτά, στις εκλογές δεν γίνονται αυτά. Μετεκλογικά μετά τα αποτελέσματα γίνονται. Επομένως αυτό το πράγμα δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια. Κατέβηκα και με το συνδυασμό μου, κατέβηκα με τους συμβούλους μου για να διεκδικήσω το Δήμο. Το ότι είχαμε φιλικές σχέσεις με τον κύριο Γαλατούμο και με πολλούς άλλους, αυτό είναι γεγονός, αλλά μέχρι τέλους ήταν αυτόνομη η παρουσία, και όποιος θέλει να πει κάτι άλλο είναι μέσα στις γενικές κακοήθειες που έχω ακούσει χρόνια και δεν το συζητάω. Μάλιστα. Η στάση μου ήταν ακριβώς μετά τα αποτελέσματα. Προτίμησα αυτή τη στάση και δικαιώθηκα, γιατί ακριβώς η θητεία και το μετά και μέχρι σήμερα της παράταξης του κυρίου Βίτσα, για μένα, εφόσον είμαι ζωντανός ακόμα, νομίζω ότι δεν είναι καταστροφική ήταν για τη Σαμοθράκη, και για τις νοοτροπίες που δημιούργησε και για το καθεστώς που δημιούργησε το προσωπικό. Μπορεί κάποιοι να το θαυμάζουν και να το θεωρούν μεγάλο και τρανό. Και εγώ το θεωρώ σαν άνθρωπο ότι έχει προσόντα, δεν είναι και το θέμα. Πολιτικά όμως έκανε ζημιά στο νησί. Εντάξει, αυτό τώρα όμως έχουμε και ένα αποτέλεσμα, κύριε Χανέ. Μάλιστα, τώρα μπορούμε πια. Συγγνώμη. Κύριε Χανέ, να πω κάτι. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο κύριος Γαλατούμος. Την απόφαση μου είναι καθαρά πολιτική. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δικαίωμά του. Ναι, θέλω να πω ότι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και με την δική σας σύμπραξη. Δεν ξέρω αν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα εάν δεν είχατε συμφωνήσει με την καλή χρήση της έννοιας συμφωνήσει, έτσι μην το παρερμηνεύσετε το ρήμα έτσι όπως το χρησιμοποιώ αυτή την ώρα. Αν δεν είχατε συμφωνήσει, ενδεχομένως ο κύριος Γαλατούμος να μην ήταν σήμερα δήμαρχος. Αυτό θέλω να πω. 100% αυτή η καθαρή συμφωνία πέτυχε, γιατί ήταν καθαρή, σας λέω, συμφωνία, η οποία έγινε μετά τα αποτελέσματα. Προτιμήσαμε εγώ και όλος ο συνδυασμός μου, γιατί λειτουργήσαμε σαν ενιαίος, ας πούμε. Ομόφωνη ήταν η συγκεκριμένη απόφαση. Το συμφωνήσαμε, δικαιωθήκαμε, χωρίς να είμαστε σίγουροι, ξέρετε, ότι αυτό, γιατί δεν είναι οι αριθμητικοί εκλογές τόσο γίνει τόσο. Είναι πολλοί παράγοντες. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και δικαίωσε και εμένα, όχι για περισσότερο λόγο, γιατί
γιατί γίνεται μια αλλαγή σε Αμοθράκη. Θα το καταλάβετε, θα το καταλάβουν όλοι από τη στιγμή που αναλάβουμε. Πάντως στο πλευρό του κυρίου Γαλατούμου είδαμε να τάσετε και ο κύριος Πετρούδας, ο πρώην δήμαρχος, κύριε Χανέ. Όλοι βλέπω συστρατευθήκατε στο πλάι του. Ορίστε. Λέω, εκτός από εσάς, είδα και τον κύριο Πετρούδα, τον πρώην δήμαρχο Σαμοθράκης, να είναι στο πλάι του κύριου Γαλατούμου. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Πετρούδας, η κυρία Αντωνάκη ήταν με μένα. Από εκεί και πέρα, φυσικά ήταν, γιατί εμείς προσχώρησε όλη η παράταξή μας ανοιχτά και καθαρά με τον κύριο Γαλατούμου. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και θα μπορούσε βέβαια το αποτέλεσμα να μην είναι, να είναι διαφορετικό, γιατί... Α, γι' αυτό το λέω, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η σύνθεση και αυτή η σύμπραξη... Η εβδομάδα σε μια μικρό μέρος όπως η Σαμοθράκη παίζουν πολύ αστάθμητοι παράγοντες ρόλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως η νίκη ήταν καθαρή του Γαλατούμου με 52 και κάτι τα 100, που το ίδιο έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, και με το ίδιο ποσοστό και λιγότερο βγήκε την πρώτη φορά ο κύριος Βίτσας με τη δική μου στήριξη, την οποία δεν δέχτηκε ποτέ, και μάλιστα δήλωσε μετά τις εκλογές ότι εγώ τον υπονόμευα από την πρώτη μέρα πρωτού αναλάβει καν. Το οποίο καλά, μην γυρνάμε στο παρελθόν, κύριε Χανέ, κύριε Δημαρχέ. Είναι γι' αυτό πληρώνει. Κύριε Δημαρχέ, δεν έχει νόημα. Μην γυρνάμε στο παρελθόν πια. Τώρα μιλάμε κάτω από άλλες συνθήκες, έχουμε καινούργια δεδομένα μπροστά μας. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ο κύριος Γαλατούμος είναι ο νέος δήμαρχος του νησιού. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους εσάς συλλογικά, να εργαστείτε, να δουλέψετε για το καλό της Αμοθράκης, γιατί αυτός είναι ο κοινός τόπος, ο κοινός στόχος όλων. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και να πορευόμαστε από εδώ και έπειτα, κύριε Δήμαρχε. Δεν συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα. Και θα δείτε κι εσείς ότι από τώρα και πέρα είναι μια δημιουργική περίοδος για τη Σαμοθράκη και δεν θα βγαίνουμε στις τηλεοράσεις να διατυμπανίζουμε, ξέρετε, πράγματα, αλλά θα βγαίνουμε. Καλά, μην μας αποκόψετε από την επικοινωνία, κύριε Δημαρχέ. Γίνονται, να έχουμε και μια σχετική επικοινωνία όμως. Μην αποκοπούμε στο κομμάτι της συνεννόησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς και εμείς θα μεταφέρουμε τα νέα και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί. Εσείς, αλλά όταν εσείς καλείστε να μεταδώσετε πράγματα τα οποία είναι λόγια, αυτά θα μεταδώσετε. Εγώ σας λέω ότι τώρα και θα το δείτε, γιατί θα με ξέρετε, τα επόμενα χρόνια θα είναι ουσία. Δεν θα είναι λόγια για να κάνουμε πολιτική. Συμφωνούμε σε αυτό. Πράξεις λοιπόν να βλέπουμε και πράξεις να μεταφέρουμε. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Χανέ, καλή επιτυχία. Θα ευχηθούμε από εδώ και έπειτα. Συγχαρητήρια στο αποτέλεσμα το οποίο και έφερε βεβαίως η κάλπη. Καλή δύναμη και σε εσάς προσωπικά. Και ευχαριστώ και εσάς, γιατί σταθήκατε πραγματικά στο ύψος των μέσων ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Χανέ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τώρα, δηλώσεις είχαμε και από τον νέο δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, από τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο για τη νίκη του στις εκλογές. Οι δημότες της Αλεξανδρούπολης είναι οι νικητές των αυτοδιοικητικών εκλογών της περασμένης Κυριακής, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης επέλεξαν δημοκρατικά να μας τοποθετήσουν για την επόμενη τετραετία στο τιμόνι του λεωφορείου που λέγεται Δήμος Αλεξανδρούπολης. Δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Εκλογής Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Ο κύριος Ζαμπούκης εκτιμά ότι το έργο που θα αναλάβει η νέα δημοτική αρχή είναι δύσκολο και σε μια δύσκολη περίοδο και δίνει το στίγμα της διοίκησης που θα εφαρμόσει, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας δημότης και ότι οι έρηδες και οι συγκρούσεις πρέπει να μείνουν για πάντα στο παρελθόν. Απευθυνόμενος στους δημότες, δηλώνει ότι ολοκληρώθηκε ο όμορφος προεκλογικός αγώνας και ότι οι νικητές είναι οι δημότες της Αλεξανδρούπολης, που με αίσθημα ευθύνης επέλεξαν δημοκρατικά να μας τοποθετήσουν για την επόμενη τετραετία στο τιμόνι του λεωφορείου που λέγεται Δήμος Αλεξανδρούπολης. Και προσθέτει, ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας για την τιμή που μας έκαναν. Δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στους συνδημότες μας, να υπηρετήσουμε τις αρχές και τις ιδέες μας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη, αλλά θα εργαστούμε σκληρά και θα πετύχουμε. Αποτιμώντας την προεκλογική περίοδο, σημειώνει ότι λειτουργήσαμε πολιτισμένα, σοβαρά και ψύχρεμα, προσθέτοντας ότι η πρώτη μας προσπάθεια μας προσέφερε πολλές χρήσιμες εμπειρίες, η γεύση ήταν η γλυκιά και ο αγώνας μας επιβραβεύτηκε με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Ο κύριος Ζαμπούκης τονίζει επίσης ότι αναλαμβάνουμε ένα δύσκολο έργο σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς και ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας δημότης, υπογραμμίζοντας πως οι έρηδες και οι συγκρούσεις πρέπει να μείνουν για πάντα στο παρελθόν. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει πολλά νέα και φρέσκα πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις, τα οποία θα συνδράμουν σημαντικά με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης και
τις ιδέες τους στον εξυγχρονισμό του Δήμου. Ο νέος Δήμαρχος δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί όλους τους υποψήφιους και τους επικεφαλείς όλων ανεξαιρέτως των παρατάξεων, καθώς και όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι δίδαξαν ήθος, εργατικότητα, ευπρέπεια και αποφασιστικότητα, δίνοντας ραντεβού με το μέλλον το Σεπτέμβρη, οπότε και θα αναλάβει τα ενία της Δημοτικής Αρχής. Στο Δήμο της Κομωτινής, ο νέος δήμαρχος είναι ο κύριος Γιάννης Γκαράνης. Μάλιστα, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναδείχθηκε ο νέος δήμαρχος. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Γκαράνης για να ακούσουμε το δικό του πρώτο σχόλιο για την νίκη που απέσπασε η παράταξή του, η Κοινωνία των Πολιτών. Και βεβαίως, ουσιαστικά συνεχίζεται το έργο της Κοινωνίας των Πολιτών στο Δήμο της Κομωτινής. Ανανεωμένο όμως με πολλές προτάσεις και πολλές άλλες θέσεις. Κύριε Γκαράνη, καλησπέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, το περιμένατε? Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές, μπορώ να το κάνω αυτό το ερώτημα. Περιμένατε ότι οι δημότες της Κομωτινής θα σας εμπιστευόντουσαν και μάλιστα με ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό, 57,57%? Κοιτάξτε, ξέραμε και από την πρώτη Κυριακή ουσιαστικά ότι οι πολίτες της Κομωτινής θα μας εμπιστευόταν. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Δήμος της Κομωτινής έχει περάσει μπροστά τα τελευταία χρόνια. Το 2011 που είχαμε αναλάβει τη διοίκηση ήταν ένας Δήμος απαξιωμένος και καταχρεωμένος. Η προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια ήταν καλό του Δήμου και των Δημοτών ώστε να πληρωθούν τα δάνεια και υποχρεώσεις και να υπάρχει ένα απόθεμα αυτής των 8 εκατομμυρίων, ενώ εμείς το 2011 βρήκαμε ένα χρέος περίπου 23 εκατομμυρίων. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, έχουν πληρωθεί τα δάνεια και υποχρεώσεις και υπάρχει ένα αποθεματικό. Νομίζω ότι αυτό εμπιστεύτηκαν, την καλή δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια σαν Κοινωνία Πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό εμπιστεύτηκαν οι δημότες και μας έδωσαν και την πρώτη Κυριακή αλλά και την δεύτερη Κυριακή ένα μεγάλο ποσοστό. Κύριε Γκαράνη, θεωρείτε ότι μέσα από εσάς και με το ποσοστό το οποίο πήρατε δικαιώνεται κατά μία έννοια και το έργο της παράταξης αλλά και η προσφορά του νυν δημάρχου του κ. Γιώργου Πετρίδη? Ξέρουμε όλοι γιατί και για ποιο λόγο ο κ. Πετρίδης δεν έβαλε ξανά τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Παρακολουθήσαμε και την πορεία, τι έγινε μετά μέσα στην παράταξη και πώς εσείς αναδειχθήκατε επικεφαλής του συνδυασμού. Θεωρείτε όμως ότι αυτή η επιτυχία ουσιαστικά επιβραβεύει και τον κύριο Πετρίδη αλλά και το έργο συνολικά της παράταξης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό για όλους μας είναι ότι ακριβώς επιβραβεύει τον κύριο Πετρίδη για τις επιλογές του και σε πρόσωπα αλλά τις επιλογές που έκανε στη διοίκηση. Εμείς ήμασταν μέρος της διοίκησης. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε αυτό, αλλά οι επιλογές, οι αρχικές, από το 2011 μέχρι σήμερα είναι οι επιλογές του Δημάρχου μας. Αυτός ήταν ο κύριος εκφραστής της Κοινωνίας των Πολιτών στο Δήμο Κομωτινής. Νομίζω αυτό επιβραβεύτηκε και φυσικά εμείς ως συνεχιστές αυτής της παράταξης θα συνεχίσουμε το καλό έργο και φυσικά να βοηθήσουμε εκεί που δεν έγιναν κάποια πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε λογικό ήταν να μην μπορούμε να κάνουμε τα πάντα έτσι όπως ήταν ο Δήμος. Και νομίζω από εδώ και πέρα και αυτό εμείς υποσχεθήκαμε, γιατί η υπόσχεση που δώσαμε στους πολίτες ήταν ότι θα δουλέψουμε την επόμενη μέρα σκληρά ώστε να βοηθήσουμε τους οικισμούς περισσότερο και τις γειτονιές οι οποίες ουσιαστικά ήταν παραμελημένες. Κύριε Γκαράνη, τώρα εσείς έχετε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ένα πολύ μεγάλο ατού, διότι είστε γνώστης των καταστάσεων, των προσώπων και των γεγονότων της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου εν γέννη. Θέλω να πω ότι εσείς δεν θα χρειαστείτε και πάρα πολύ χρόνο για να αντιμετωπίσετε ζητήματα και προβλήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Εμείς από αύριο μάλλον έχουμε ήδη σχεδιάσει ότι ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα είναι συνέχεια. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή χρόνος προσαρμογής για μας. Κύριε Γκαράνη, πείτε μου τώρα έτσι και ένα ανθρώπινο ερώτημα. Το θέτω σε κάθε νέον δήμαρχο ή σε κάποιον που επανεκλέγεται, γιατί η αλήθεια είναι πως το να σας τιμά ο δημότης της Κομωτινής με το ύψιστο αξίωμα του δημάρχου, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για πολλούς και διάφορους λόγους. Εσείς ο ίδιος το βράδυ των εκλογών, του αποτελέσματος, όταν πήγατε στο σπίτι σας, φαντάζομαι και αργά θα πήγατε στο σπίτι σας, είχατε συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει σε εσάς προσωπικά και μετά συνολικά στην παράταξη? Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν συνειδητή ούτως ή άλλως το να κατέβω εγώ σαν δήμαρχος και με όλη αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, όταν άλλο είναι να είσαι υποψήφιος και άλλο να αντιλαμβάνεσαι ότι οι πολίτες σε τιμούν σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Καταρχήν είναι συγκινητικό. Συγκινητικό γιατί νομίζω ότι το να σου δίνουν το δικαίωμα να είσαι ο πρώτος πολίτης της πόλης είναι
ύψιστο αξίωμα και για την, και για μας, αλλά περισσότερο και για τους πολίτες που το επιλέγουν. Νομίζω η συνειδητοποίηση αυτομάτως τι γίνεται, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή πλέον, και φυσικά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Κύριε Γκαράνη, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εσείς έχετε μια σχετική ευκολία σε σχέση με άλλους δήμους της περιφέρειάς μας, με την έννοια ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχετε τις περισσότερες έδρες. Ο Κλισθένης είναι μπροστά μας, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά, κύριε Γκαράνη, θα πρέπει να έρθετε και σε συνεννόηση και με άλλες παρατάξεις για να υπάρξει έτσι ένα μήνυμα συμφωνίας και ένα μήνυμα, αν θέλετε, συνεργασίας. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κοιτάξτε, και παλιότερα ο Δήμος Κομωτινής σε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν σχεδόν ομόφωνες. Αυτό σημαίνει ότι το κλίμα που είχαμε καλλιεργήσει τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο, να έχουμε μια συνεννόηση με τους επικεφαλής και τις άλλες παρατάξεις στα διάφορα θέματα που αγγίζουν το Δημότη. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι δύσκολο να έχουμε πάλι ομόφωνες αποφάσεις ή αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν να διαφοροποιούνται, και εκεί θα βρούμε ένα κοινό σημείο στο οποίο όταν ό,τι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεται και να αποφασίζεται ομόφωνα. Εμείς αυτό κάναμε ολόκληρο καιρό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μα νομίζω και η κίνηση του κυρίου Γραβάνη αυτό σηματοδότησε όταν βγήκαν και τα αποτελέσματα που σας είναι χάρη. Αυτό νομίζω είναι ένα δείγμα ωραίου πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε ούτε με τις άλλες παρατάξεις ούτε με τους επικεφαλείς. Είμαστε άνθρωποι της πόλης. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο καθένας σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στα χέρια του και θέλει να κάνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουμε την πόλη. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τελικά θα βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε. Τώρα, για σας ξεκινά μια ωραία διαδρομή από μια άλλη θέση, από άλλα καθήκοντα, κύριε Γκαράνη. Θα είμαστε εδώ φυσικά για να τα συζητούμε και να τα σχολιάζουμε και να ενημερώνουμε τους δημότες της Κομωτινής. Εμείς θα σας ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή δύναμη, κύριε Γκαράνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς να είστε πολύ. Καλά. Μετά από το Δήμο της Κομωτινής, πάμε τώρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην δήλωση του νυν Περιφερειάρχη και εκ νέου Περιφερειάρχη, του κυρίου Χρήστου Μέτιου, για την εκλογή του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που τίμησαν με την ψήφο τους τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο έργο μας, στο πρόγραμμά μας, στα στελέχη μας και σε μένα προσωπικά. Για την παράταξή μας σήμερα είναι μέρα ικανοποίησης και ευθύνης. Ικανοποίησης γιατί μετά από ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα οι πολίτες αξιολόγησαν θετικά τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Και ευθύνης καθώς έχουμε χρέος να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα για το καλό των πολιτών και του τόπου μας. Θα εργαστούμε όλοι. Μαζί. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της νέας περιφερειακής αναγέννησης που στάθηκαν δίπλα μας και έδωσαν έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν ακούραστα μέχρι την τελική νίκη. Συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο σουφλί τώρα, κυρίες και κύριοι, δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, επικεφαλής του Συνδυασμού Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή, με ποσοστό 52,51%. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Καλακίκος. Κύριε Καλακίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασκάκη. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Και εδώ ταιριάζει να πω ότι σταθήκατε τυχερός με την τρίτη φορά, έτσι. Η τρίτη και τυχερή, η καλύτερη από όσο θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά που βάζει υποψηφιότητα για δήμαρχος, όχι η τρίτη. Είχα κατέβει το 2014, είχα συγκεντρώσει το 43% το ποσοστό και τώρα συγκεντρώσαμε περίπου δεύτερη. Το 53%. Σας αδίκησα λοιπόν, κύριε Καλακίκο, με τη δεύτερη φορά τα καταφέρατε και μάλιστα φορά. Με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 52,51%, να ακούσω το δικό σας πρώτο σχόλιο. Πώς αισθάνεστε καταρχήν τώρα που πέρασαν λίγες ημέρες και υπάρχει έτσι, αν θέλετε, και μία νυφαλιότητα στο να εκτιμήσετε το ποσοστό και το αποτέλεσμα? Πάνω απ' όλα αισθάνομαι ικανοποιημένος και εγώ και η Δημοτική Παράταξη. Να ευχαριστήσω όλους τους δημότες για τη στήριξη και αυτούς που με στήριξαν και αυτοί που δεν με στήριξαν για διαφορετικούς λόγους. Να πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, αποκτήσαμε γνώσεις, εμπειρίες, νέους φίλους και φίλες. Κάναμε ένα αγώνα ευπρέπειας και όχι ιδιότητας, επιχειρημάτων και όχι παρασκηνιακών πιέσεων. Σταθήκαμε γενικά απέναντι στους δημότες του Δήμου Σουφλίου με ειλικρίνεια και καθαρό βλέμμα. Αποφύγαμε τις οποιασδήποτε οξύτητες, το διχαστικό λόγο και πηδήσαμε στην ενότητα και τη συνεργασία
όλων των υγιών δυνάμεων του Δήμου μας. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι επενδύσαμε στην ενότητα και συνεχίζουμε να επιδίωμε στην ενότητα. Κύριε Καλακικό, στο Δήμο του Σουφλίου πραγματικά είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, διότι μετά από 28 χρόνια σχεδόν, ο κύριος Βαγγέλης Πουλιός, που είναι ένα έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, δεν θα είναι ξανά δήμαρχος. Εσείς περιμένατε ότι με αυτήν τη φορά θα τα καταφέρνατε? Είχατε τέτοια μηνύματα από τον κόσμο που σας έλεγαν ότι προφανώς πάμε για αλλαγή? Μα φαινόταν καθαρά ότι πηγαίναμε για αλλαγή. Εγώ το είχα πει παντού, ότι θα πέραμε το 55%. Βέβαια, είχαμε μία μείωση 2,5 μονάδες, αλλά νομίζω ότι είμαστε περήφανοι που κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της τοπικής μας κοινωνίας, ασκέτως πολιτικής κατεύθυνσης και ιδεολογίας, και γι' αυτό ήμασταν σίγουροι ότι θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε από την αρχή αισιόδοξοι γενικά, γιατί σε όλες τις επικοινωνίες που είχαμε με τους δημότες μας, παντού υπήρχε κλίμα αλλαγής. Όλοι μας έλεγαν ότι θα πρέπει να αλλάξει σελίδα ο Δήμος Σουφλίου. Τώρα, κύριε Καλακίκο, καλείστε να αντιμετωπίσετε την επόμενη ημέρα, που είναι μια δύσκολη ημέρα γενικότερα και λόγω του κλεισθένη. Πώς είστε προετοιμασμένος λοιπόν να υποδεχτείτε και να εφαρμόσετε όλες αυτές τις αλλαγές? Γιατί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχετε την πλειοψηφία των εδρών, τις έχει η παράταξη του κυρίου Πουλιλιού. Δεν έχει την πλειοψηφία η παράταξη του κυρίου Πουλιού, απλώς έχει περισσότερες έδρες. Έτσι, αυτό έχουμε 10-13. Αυτό δεν μας εμποδίζει. Σκεφτείτε ότι σε άλλους δήμους οι αναλογίες ήταν πολύ μικρότερες και σήμερα καλούνται να ασκήσουν τη διοίκηση. Αυτό δεν μας επηρεάζει καθόλου. Είμαστε άνθρωποι συνενετικοί. Εμείς έχουμε στοχευμένες προτάσεις. Πιστεύουμε στις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο Δήμος Σουφλίου και οι άνθρωποι. Είναι ένας τόπος που ξεχωρίζει, ένας τόπος που αξίζει, και πιστεύουμε στις αξίες που έχει η τοπική μας κοινωνία. Θα βάλουμε τις ισχυρές βάσεις στο Δήμο Σουφλίου. Ισχυρές βάσεις βέβαια θα μας προσφέρει ένα συνοικοκυριμένο στα οικονομικά του Δήμου, με διαφάνεια που θα δίνει καθημερινά λογαριασμό στους πολίτες. Δηλαδή θα υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος, η λογοδοσία και αποφυγή κάθε περιττής πατάλης. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν τα βασικά στοιχεία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ετοιμότητα, η διαφάνεια, το ήθος και η ανιδιοτέλεια για μένα και για τη Δημοτική Παράταξη Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή είναι αδιαπραγμάτευτα. Κύριε Καλακικό, τα 4 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για σας ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Είστε γνώστης και των καταστάσεων και των προσώπων. Ξέρετε πολύ καλά πώς πρέπει λοιπόν να διαχειριστείτε από εδώ και έπειτα τον Δήμο του Σουφλίου. Και όπως είπατε, έχετε όλη την διάθεση να συνεργαστείτε και να συνθέσετε πρόσωπα και ιδέες και προτάσεις. Αλλά θεωρείτε ότι είναι αυτό εφικτό να συμβεί στο Δήμο του Σουφλίου? Βεβαίως, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Και το λέω αυτό, κύριε Καλακίκο, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω, το λέω αυτό γιατί σήμερα το πρωί άκουγα στον Maximum FM τον δήμαρχο, τον κύριο Πουλιλιό, να λέει επί της ουσίας ότι εντάξει, αλλάζουμε δήμαρχο στο Σουφλί, αλλά ουσιαστικά η δημοτική αρχή παραμένει ίδια. Με την έννοια αυτή που είπα και εγώ πριν από λίγο, την πλειοψηφία, τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών, την έχει παράταξή του. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πλειοψηφία. Άλλο μεγαλύτερο, 27 είναι η Δημοτική Σύμβουλη, άρα δεν έχει την πλειοψηφία. Δεν γυρνάτε το θέμα. Αν πανηγυρίζει ο κύριος Πουλιλιός ότι θα έχει μία διαχωριστική και πολιτική αντίθετα με τα συμφέροντα του τόπου, τότε θα τον καταδικάσει η κοινωνία όπως τον καταδίκασε στις εκλογές. Εμείς λέμε ξεκάθαρα πράγματα ότι οι εκλογές 2 Ιουνίου τέλειωσαν και όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις μας δεν μας περισσεύει κανένας, και ειδικά στο Δήμο Σουφλίου. Ο Δήμος μας πρέπει επιτέλους να αποκτήσει το κύρος που ταιριάζει στην ιστορία του και στον πολιτισμό. Εμείς δεν θα χωρίσουμε τον κόσμο, δεν είμαστε αυτοί που θα πούμε ποιοι είναι ντόπιοι, ποιοι είναι ξένοι. Δεν θα εγκλωβίσουμε πολίτες, θα τους απελευθερώσουμε. Θα έχουμε τη στήριξη των δημοτών, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας.
μαζί με αυτούς θα προγραμματίζουμε και θα υλοποιούμε. Το πρόγραμμά μας θα είναι αποτέλεσμα ενός διαρκούς διαλόγου με τους πολίτες, γιατί με αυτούς θα συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας. Κύριε Καρακικό, ότι... να σας μάλιστα. ρωτήσω και κάτι έτσι ανθρώπινο και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί βεβαίως και πρέπει να νιώθετε πολύ ικανοποιημένος και εσείς και οι συνεργάτες σας για το αποτέλεσμα το οποίο και αποσπάσατε. Είναι μια δουλειά αρκετών χρόνων που δικαιώνεται από τους δημότες του Σουφλίου. Αλλά ανθρώπινα θέλω να σας ρωτήσω, σκέφτεστε από 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβετε, τι συναισθήματα θα έχετε μπαίνοντας μέσα στο Δημαρχείο υπό άλλες συνθήκες και ως δήμαρχος πια? Νομίζω ότι αυτά που έζησα ήταν απερίγραπτα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Ξέρετε ότι εγώ στο Δήμο Σουφλίου πάνω από 10 συγγενείς από τη σύζυγό μου δεν ξέρω, έχω. Ξέρω, βεβαίως. Έχετε... Κόσμο... Η οικογένειά σας είναι το Σουφλί επί της ουσίας. Ήταν μία επιλογή. Το Σουφλί με αγκάλιασε. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχω συγκινησιακή φόρτιση για τη τιμή που μου έκανε να είμαι ο δήμαρχος αυτής της ιστορικής πόλης, της πόλης του Μεταξού. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο πολυτιμότερο για μένα να μου αναθέτουν να διαχειριστώ τις υποθέσεις των πολιτών. Μάλιστα. Είναι τιμή μου πραγματικά και το σε ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων απέναντι σε αυτή τη στήριξη, σε αυτόν τον αγώνα και ειδικά θα θέλω να τονίσω αν θα ήσασταν την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα και ήμασταν νικητές, τι νεολαία, τι κόσμος υπήρχε και πραγματικά έκλαιγαν από συγκίνηση. Αυτές οι εικόνες για μένα θα είναι πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλακίκο, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο ομολογουμένο έργο που έχετε μπροστά σας. Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας και εδώ είμαστε βεβαίως μια γεμάτη τετραετία για να τα σχολιάζουμε και να τα αναδεικνύουμε και να πληροφορούμε και τους δημότες του Σουφλίου. Καλή συνέχεια βεβαίως. Από εδώ και έπειτα, κύριε Καλακίκο. Σας ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ επίσης. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Δήλωση όμως είχαμε και από τον επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, για το αποτέλεσμα των εκλογών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που τίμησαν με την ψήφο τους την Περιφερειακή Σύνθεση στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Το υψηλό ποσοστό που έλαβε η παράταξή μας δικαιώνει τον αγώνα που δώσαμε όλους αυτούς τους μήνες, έντιμα και καθαρά, με αξιοπρέπεια και ήθος, χωρίς κομματικούς μηχανισμούς και με μοναδικό γνώμονα την αλλαγή πορείας στην περιφέρειά μας. Σεβόμενοι το εκλογικό αποτέλεσμα και την εντολή των πολιτών για ισχυρή εκπροσώπηση στη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλοι μαζί ενωμένοι θα συνεχίσουμε να αγωνιστούμε. Ζόμαστε για τον τόπο μας. Τέλος, συγχαίρω τον κύριο Μέτιο για την εκλογή του και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Στο Δήμο του Δημοτήχου, νέος δήμαρχος εκλέχθηκε ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, επικεφαλής της παράταξης από την αρχή, με ποσοστό 52,05%. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Χατζηγιάννογλου για να ακούσουμε το δικό του πρώτο σχόλιο και όλα αυτά που νιώθει λίγες ώρες μετά την εκλογή του. Ένας νέος άνθρωπος που πρώτη φορά μπήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και που πρώτη φορά διεκδικούσε το δημαρχιακό θόκο του Δημοτήχου. Κύριε Χατζηγιάννογλου, καλησπέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ να είστε καλά. Για πείτε μου τώρα, πώς αισθάνεστε έτσι λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα της κάλπης? Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να το περιγράψω. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για μια υπερβολική αισιοδοξία και μεγάλη χαρά. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και τους συνεργάτες μου. Μας αρέσει πάρα πολύ που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, γιατί ειλικρινά έχουμε τη μεγάλη διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Και όλα από την αρχή, όπως λέτε, έτσι, και με σύνθημά σας στην παράταξή σας, κύριε Χατζηγιάννογλου. Ναι, ακριβώς από την αρχή, χωρίς να δημιουργήσουμε θέματα προηγούμενων ετών, απλώς ό,τι έχει γίνει έγινε, εμείς θα το πιάσουμε από την αρχή όσον αφορά όπου το έχουν αφήσει οι προηγούμενοι και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα και να αναπτύξουμε νέα θέματα όσον αφορά που ήταν παρατημένα. Τώρα κύριε Χατζηγιάννογλου, μετά το αποτέλεσμα της κάλπης, από όσο γνωρίζω ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Παρασκευάς Πατσουρίδης σας συνεχάρει. Δεχτήκατε συγχαρητήρια και από τους άλλους επικεφαλείς των συνδυασμών. Ήταν μια ωραία εικόνα αυτή, γιατί δείχνει πώς πρέπει να πορευτούμε από εδώ και έπειτα από την επόμενη ημέρα λόγω του Κλεισθένη, έτσι? Ναι, από τη μια μεριά το επιβάλλει ο Κλεισθένης, από την άλλη πλευρά όμως τυχαίνει εμείς να είμαστε εντελώς νέα πρόσωπα και δεν δίνουμε τη δυνατότητα ή το περιθώριο στους υπολείπους συνδυασμούς και προσωπικότητες να έχουν κάποιες αντιρρήσεις ως προς αυτό.
καταλαβαίνετε ότι σαν νέα πρόσωπα βοηθάει στο να επικοινωνούμε ασχέτως ποιος θα είναι μπροστά ή ποιος θα είναι πίσω. Τώρα, υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη, περίπου 2,5-3 μήνες. Θα είναι ένα επικοδομητικό αυτό διάστημα, φαντάζομαι, για εσάς και για τους συνεργάτες σας, για να ενημερωθείτε, να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει με το Δήμο Δημοτήχου, πού βρισκόμαστε και πώς πρέπει να πορευτούμε. Νομίζω ότι για εσάς η επόμενη μέρα έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Χατζηγιάννογλου, από κάθε άποψη. Ναι, κάτι που βοηθάει αυτή τη στιγμή, ενημερώθηκα πρόσφατα, είναι ότι ο νέος δήμαρχος μπορεί να έχει ένα δικό του γραφείο μέσα στη Δημαρχία, ώστε καθημερινά να έχει την ενημέρωση που πρέπει και μέσα σε αυτό το διάστημα του καλοκαιριού να έχει πλέον μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δημαρχία, ποια θέματα τρέχουν, ώστε πάνω εκεί να σχεδιάσει και εκείνος σιγά σιγά πρωτού αναλάβει τις δικές του ιδέες και απόψεις και προοπτικές. Άρα, συνεπώς, η μετάβαση γίνεται πιο ομαλά με αυτόν τον τρόπο. Θα έχετε καθημερινή ενημέρωση, να μην χαθείτε μία μέρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Ο νομοθέτης το προέβλεψε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηγιάννογλου, τα λέγαμε και εδώ πριν από λίγες ημέρες, πριν την κάλπη της Δεύτερης Κυριακής. Υπάρχει μια δυσκολία λόγω του κλεισθένη για το πώς θα διαχειριστείτε και θα εφαρμόσετε τον κλεισθένη έτσι, από εδώ και έπειτα. Με την έννοια, εσείς βγήκατε δήμαρχος, αλλά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχετε λιγότερες έδρες από ότι ο κύριος Τοκαμάνης, που δεν βγήκε δήμαρχος, αλλά έχει περισσότερες έδρες, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια κανείς δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία αν δεν συνεργαστεί. Και όπως καταλαβαίνετε, το καλύτερο για όλους θα είναι να συνεργαστούν σίγουρα με τον Δήμαρχο. Μάλιστα. Είναι, θα έλεγα ότι είναι λίγο δύσκολο ο Δήμαρχος να είναι τελικά μόνος του και να συνεργάζονται η Μίζωνος και η Αλάσσονος στην αντιπολίτευση. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου. Θεωρώ ότι όλοι θα το αντιληφθούν αυτό και θα έχουν την προσοχή τους ως προς τις συνεργασίες με κεντρικό πρόσωπο το Δήμα. Κύριε Χατζηγιάννογλου, να ρώτησε και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν σας έχει δοθεί ευκαιρία ή δυνατότητα, γιατί εντάξει, ο απόϊχος της νίκης είναι πάρα πολύ φρέσκος νοπός. Έχετε σκεφτεί καθόλου μέχρι το Σεπτέμβρη ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα με το που θα μπείτε στο κανονικό γραφείο του Δημάρχου πια και όχι παραπλεύρος ή λίγο πιο πέρα. Τι είναι εκείνο που θα κάνετε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα? Από την πρώτη μέρα είναι 3-4 θέματα τα οποία πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Ένα θέλω να μου πείτε. Ναι, είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. Μάλιστα. Να έρθουν σε κατάσταση λειτουργική. Το νερό, η καθαριότητα και το οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν σε αυτά που μας είπατε. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία που έχει πολλές δυσκολίες μπροστά της, αλλά μπορείτε να κάνετε και πολλά με όρεξη, όπως είπατε, και θέληση και με σωστό προγραμματισμό μαζί με τους συνεργάτες σας. Εμείς θα είμαστε βεβαίως επικοινωνία, έτσι και αλλιώς πρέπει να γίνεται, για να ενημερώνουμε και τους δημότες του Δημοτήχου. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, κύριε Χατζηγιάννογλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει αποτίμηση των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Μιλά για την οικονομία και για την κοινωνία στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα και κυρίως ξεδιπλώνει το σχέδιό του για την επόμενη ημέρα στη χώρα μας. Και έβλεπα ότι υπήρχε μια μεγάλη ωριμότητα στην ελληνική κοινωνία. Ένα ουσιαστικό αίτημα για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και επίσης μια σταδιακή αυξανόμενη εμπιστοσύνη σε μένα προσωπικά και στη Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι αν κάτι πετύχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτές τις εκλογές, ήταν ότι καταφέραμε να αποδείξουμε ότι μπορεί κανείς να κάνει πολιτική μετριοπαθή, ουσιαστική, προγραμματική, με αυτόν τον τρόπο να συμπιέσει τα άκρα και ταυτόχρονα να κερδίσει όλο ένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Έχω απόλυτη συνέστηση ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Και το 33% είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τις ευρωεκλογές. Όμως θέλω να αξιοποιήσω τον χρόνο από τώρα μέχρι τις εθνικές εκλογές, να απευθυνθώ κυρίως σε αυτούς οι οποίοι δεν μας ψήφισαν. Διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι σκέφτηκαν να μας ψηφίσουν, τελικά επέλεξαν άλλα κόμματα. Και θέλω να τους πείσω ότι αξίζουμε αυτή την ευκαιρία, ότι αξίζω προσωπικά αυτή την ευκαιρία να με εμπιστευθούν. Και γι' αυτό και σκοπεύω να αφιερώσω αυτές τις 5 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, να μιλήσω προγραμματικά, ουσιαστικά, και πιστεύω ότι και αυτοί οι καχύποπτοι συμπολίτες μας θα μας ακούσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο νομό της Ροδόπης. Νικητής στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών για τον Δήμο Ιάσμου αναδείχθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Εμπρός, ο κύριος Οντέρ Μουμίν, αφήνοντας πίσω τον δεύτερο Κυριάκο Αμούτζα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Οντέρ Μουμίν. Θα του ευχηθούμε πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει για το Δήμο Ιάσμου. Θα πω όμως πριν τον καλησπερίσω και τον βάλω στην συζήτησή μας ότι ο κύριος Οντέρ Μουμίν κατάφερε να κατακτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλο τον νομό Ροδόπης και βγήκε νικητή στη δεύτερη Κυριακή. Κάτι λέει αυτό για σας πάλι, κύριε Οντέρ Μουμίν. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια, όπως είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας διορθώσω, θα με συγχωρέσετε με τα χαράς, ότι το ποσοστό μας είναι το μεγαλύτερο όχι μόνο σε όλο τον νομό, αλλά σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια. Καλά κάνετε λοιπόν και με διορθώνετε, 65,98% αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Κατακτήσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συνδημότες μου που μας τίμησαν, τους συνεργάτες μου, τους υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού μου. Θα περιβάλλουμε με αγάπη και σεβασμό όλους τους δημότες μας, ανεξαρτήτως προτίμησης που εξέφρασαν στις δημοτικές εκλογές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, την τηλεόρασή σας που μας καλύψατε όλο αυτό το διάστημα. Όλα πήγαν καλά. Από 1 Σεπτεμβρίου νομίζω ότι θα ξεκινάει μια νέα ημέρα για τον Δήμο Ιάσμου. Θα κάνουμε ένα νέο δυνατό ξεκίνημα. Κύριε Οντέρ Μουμίν, το περιμένατε αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό της εκλογής σας. Ξέρω πως όλο αυτό το χρονικό διάστημα δουλεύατε εσείς και οι συνεργάτες σας πολύ μεθοδικά, πολύ συγκεκριμένα, με ένα πρόγραμμα που είχατε και προτάσεις και λύσεις, αλλά περιμένατε ότι οι δημότες σας θα σας τιμήσουν και θα σας εμπιστευτούν τόσο πολύ? Εγώ είχα μια εικόνα, ξαναρωτήθηκα χθες σε μια άλλη εκπομπή, βεβαίως και είχα μια εικόνα, φαινόταν η αποδοχή του κόσμου. Αλλά πάνω απ' όλα μαζί με όλους τους συνεργάτες μου το πιστέψαμε. Η πίστη στις δυνατότητές μας, η πίστη στους συνδημότες μας και νομίζω ότι εισακουστήκαμε και όλα πήγαν καλά. Αμέσως μετά την εκλογή σας, αν δεν κάνω λάθος, βγήκατε, μιλήσατε, είπατε πολλά ευχαριστώ στους δημότες που σας ψήφισαν και μάλιστα είπατε ότι θα τα σβήσετε όλα και θα συνεργαστείτε με πολύ όρεξη και με πολύ αγάπη με καθέναν που θέλει να προσφέρει τόσο στο Δήμο του Ιάσμου, όσο όμως και γενικότερα στο νομό Ροδόπης. Θέλω να πω ότι ακόμα και με τον κύριο Μέτιο, που βγήκε πάλι περιφερειάρχης και όλοι γνωρίζουμε τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είστε διατεθειμένος και αναγκασμένος, θα πω έτσι, να πάτε παρακάτω αυτή την σχέση της αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, αυτό είπα. Το ίδιο είπα και για τις αντίπαλες παρατάξεις του Δήμου, να το επαναλάβω. Να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο. Παρά τις διαφωνίες που είχαμε στο παρελθόν, δηλώνω πάλι υποχρεωμένος και θεωρώ βεβαία τη συνεργασία μας για την ευημερία του Δήμου Ιάσμου αλλά και της περιφέρειάς μας. Κύριε Οντέρ Μουμίν, είπατε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ ειλικρινές και θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο να συμβεί. Είπατε στους δημότες σας να κρατήσουν το προεκλογικό σας φυλάδιο για να δουν αν θα τα τηρήσετε όλα αυτά που έχετε πει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι? Έτσι ακριβώς, αυτό είπα. Αυτό. Και θέλω παρακαλώ πάλι από όλους τους δημότες μου να κρατήσουν το προεκλογικό μας φυλάδιο, γιατί βάσει αυτού θα έρθουμε να απολογηθούμε στο τέλος της τετραετίας για να δούμε τι από όλα αυτά που υποσχεθήκαμε καταφέραμε και υλοποιήσαμε και πού υστερήσαμε, ας πούμε. Είπατε και κάτι άλλο όμως, καλώντας τον κύριο Κυριάκο Αμούτζα ουσιαστικά να μην ορκιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να σας βοηθήσει να σχηματίσετε μια διοίκηση διευρυμένη. Έτσι δεν είναι αυτό? Τώρα πώς μπορεί να γίνει, κύριο Οντέρ Μουμίν, γιατί είστε και δικηγόρος, ξέρετε πολύ καλά τον κλεισταίνει πώς θα λειτουργήσει από εδώ και έπειτα? Ακούστε, την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Άρης Γιαννακίδης, όταν έχασε από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Παυλίδη, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα, αυτό δείχνει και πολιτική ανδρεία κατά με, δεν ορκίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Αμούτζας έχασε για τρίτη φορά τις εκλογές στο Δήμο Ιάσμου. Αυτή τη φορά είχε πολύ μειωμένα ποσοστά της τάξης των 28,5 την πρώτη Κυριακή και 35 την δεύτερη Κυριακή. Άρα υπέστη μια συντριπτική ήττα. Νομίζω ότι αποδοκιμάστηκε όλο το πρόγραμμά του, όλες οι σκέψεις και όλα τα ιδεώδη του και θεωρώ σόφρον από τη μεριά μου
Και δεν είναι μια, κάνω μια πολιτική εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η ετοιμιγορία των ειδωτών του Δήμου Ιάσμου. Κρίνω επιβεβλημένο και θεωρώ τον καλό πάλι να μην ορκιστεί για να με διευκολύνει, παρά το μεγάλο ποσοστό που πήρε ο συνδυασμός μου και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, να με διευκολύνει στο να σχηματίσω μια διευρυμένη, εποφελή διοίκηση για τον Δήμο, και θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματι αξιόλογοι φίλοι, συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι και σε αντίπαλες παρατάξεις. Και αν αυτό συμβεί υπό αυτήν την αυστηρή προϋπόθεση, θα πράξω αυτό που μου αναλογεί με το παραπάνω. Έχετε κάνει κάποια επικοινωνία, κάποια συζήτηση ενδεχομένως με τον κύριο Αμούτζα, να δείτε τι σκέφτεται και αν θέλει να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο? Ή είναι μια πρόταση την οποία την κάνατε δημόσια και από εδώ και έπειτα θα δούμε τι θα γίνει? Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος να συνομιλήσουμε, νομίζω. Όχι. Είναι δημόσια, τοποθέτησή σας ήταν αυτή. Είναι δημόσια η τοποθέτησή μου. Θα αναμείνουμε μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου και αναλόγως θα πράξουμε. Βεβαίως. Τώρα εσείς λάβατε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στον οικισμό της Γαλήνης, 70,54%, και κάνατε μια ανατροπή στη σκέψη σας. Είπατε να ορκιστείτε εκεί για να τιμήσετε τους δημότες σας με αυτόν τον τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήτανε από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις ότι στον οικισμό που θα μας έδινε το μεγαλύτερο ποσοστό, θα πραγματοποιούσαμε και την ορκομοσία της νέας, την τελετή ορκομοσία της νέας δημοτικής αρχής. Αυτό θα κάνουμε πράξη στις 30 Αυγούστου, 5 η ώρα το απόγευμα. Σας καλώ από τώρα, σας προσκαλώ για να μας τιμήσετε. Η Γαλήνη μας έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό με 70,54. Μάλιστα. Την χάνει να είναι και το χωριό μου. Οπότε εμείς, κύριο Ντέρμουμή, θα σας ευχηθούμε έτσι με γαλήνη και ηρεμία, σύνεση και ψυχραιμία και σωστό προγραμματισμό, όπως έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα, να πορευτείτε για τα επόμενα 4 χρόνια στον Δήμο Ιάσμου. Σας ευχαριστώ θερμότατα και πάλι πολλά συγχαρητήρια, κύριε Ντέρμουμή. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.